Είναι γνωστό και στον Υπουργό και νομίζω σε αρκετούς εδώ μέσα ότι με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2018 και το 2022 κρίθηκαν αντισυνταγματικές αντίστοιχα οι νομοθετικές διατάξεις ή προβλέψεις του νόμου του 2012 και του 2017. Φυσικά οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση σημερινή δεν δώσανε οδηγία στα νοσοκομεία να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα κατέτεινε στην αποκατάσταση της βλάβης των γιατρών από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών αυτών διατάξεων. Έτσι λοιπόν, ακόμα και με τον νόμο του 2022, η συνολική μηνιαία δαπάνη μισθοδοσίας των ιατρών κλάδων ΕΣΥ παραμένει μειωμένη σε σχέση με εκείνη που ίσχυε τον Ιούλιο του 2012. Έτσι λοιπόν, η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας όρισε η άρση των συνεπειών από την εφαρμογή των αντισυνταγματικών διατάξεων, την έναρξη, να το πω έτσι, της ισχύως από τη δημοσίευση της για όσους δεν είχαν προνοήσει νωρίτερα να προσφύγουν στο δικαστήριο και περίμεναν την κρίση του ΣΤΕ. Με βάση τα παραπάνω κατατέθηκαν αγωγές από χιλιάδες γιατρούς, άρχισαν να εκδίδονται προδικαστικές αποφάσεις, τα νοσοκομεία αναγκάστηκαν ή φιλοτιμήθηκαν να προβούν στις εκαθαρίσεις από τις οποίες προκύπτουν τα ποσά που δικαιούνται οι γιατροί ή ναγόντες γιατροί. Και φυσικά οι αποφάσεις δικαιώνουν τους γιατρούς. Παρ' όλα αυτά, τα νοσοκομεία έρχονται και ασκούν εφέσεις, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτές δεν έχουν προοπτική. Πρώτον, γιατί το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων πουλήθηκε του 2017 πουλήθηκε με την απόφαση Ολομέλειας του ΣΤΕ το 2022 και δεύτερον, το ζήτημα των διαφορών αξιώσεων των εναγόντων είναι επίσης λυμένο αφού τα δικαστήρια αποδέχονται το αποτέλεσμα των εκαθαρίσεων που ενήργησαν οι υπηρεσίες των νοσοκομείων και τις απέστειλαν στο δικαστήριο. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, αυτό που πρέπει να δρομολογήσει η κυβέρνηση, να πράξει, είναι με πολιτική απόφαση να φροντίσει να καταβληθούν όλα τα ποσά που προκύπτουν από τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που δικαιώνουν τους γιατρούς, αλλά και να γενικεύσει την αποκατάσταση των ζημιών των ιατρών κλάδου ΕΣΥ από τις συγκεκριμένες διατάξεις. Δεύτερον, να αποκαταστήσει τους μισθούς των γιατρών με την κατάργηση όλων των νόμων που τους περιέκοψαν. Και τρίτον, να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό και να ρυθμίσει την αυτοτελή φορολόγηση των ποσών από τις εφημερίες. Για όλα αυτά, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ζητούμε την τοποθέτηση και τις απαντήσεις του Υπουργού. Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Υπουργέ, έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, η ερώτησή σας απηχεί μια πραγματικότητα, την οποία δεν έχω καμία αντίρρηση να την αποδεχθώ. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι οι αμοιβές των γιατρών του ΕΣΥ είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που πραγματικά θα άξιζαν να λαμβάνουν. Για να το πω λίγο διαφορετικά, σε μια γλώσσα που εσάς δεν θα σας αρέσει πολύ. Στον καπιταλισμό όλα τα αγαθά αποκτούν αξία ανάλογα με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτή τη στιγμή η προσφορά για ιατρούς είναι πολύ μικρή και η ζήτηση πάρα πολύ μεγάλη. Άρα η αξία της εργασίας τους έχει αυξηθεί ως υλικό μέσο πάρα πολύ και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Το έλλειμμα ιατρικού προσωπικού είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα και έχει οδηγήσει τις βόρειες και πλουσιότερες χώρες στο να δίνουν εξαιρετικά υψηλότερες αμοιβές, οθώντας αναγκαστικά προς τα πάνω όλα τα συστήματα και δημιουργώντας πολύ μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας των νοτίων χωρών που δεν μπορούν να ακολουθήσουν σε αυτές πολύ υψηλές αμοιβές. Ειδικότερα εμείς στην Ελλάδα έχουμε το επιπλέον πρόβλημα να έχουμε μόλις εξέλθει μιας χρεοκοπίας και άρα να έχουμε στην πραγματικότητα μισθούς που ενσωματώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομική πραγματικότητα την εποχή που η Ελλάδα ήταν εκτός αγορών, στα μνημόνια και οτιδήποτε άλλο. Σέβομαι απολύτως τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε μια κυβέρνηση να μην σέβεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όμως υπάρχουν και πολλές άλλες
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως οι αποφάσεις που έλαβε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για να κρίνει συνταγματικά τα μνημόνια, στα οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας δεν μπορεί να τεθεί υπό κανένα κίνδυνο. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα του Συμβουλίου της Επικρατείας για να κρίνει συνταγματικά τα μνημόνια. Άρα, έχουμε δύο αντικρουόμενες αρχές. Από τη μία, την αναγνώριση ότι οι μισθοί που λαμβάνουν οι γιατροί στο ΕΣΥ δεν είναι αυτοί που θα θέλαμε, και από την άλλη, η δημοσιονομική μας πραγματικότητα που δεν μας επιτρέπει να πάμε στα σημεία τα οποία θα θέλαμε, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Την πενταετία που πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε δώσει αυξήσεις μισθών στους λειτουργούς του ΕΣΥ πάνω από 20%, περισσότερο από κάθε άλλο επαγγελματικό κλάδο, αναγνωρίζοντας εμπράκτως ότι εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Από πρώτη του χρόνου δώσαμε αύξηση 20% στα ποσά που λαμβάνουν στις εφημερίες, και με την κοινή υπουργική απόφαση που καλώς εχόντων των πνευμάτων θα έχει εκδοθεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου, θα δώσουμε σημαντικά υψηλότερα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, το λοιπόν προσωπικό που σκοπεύει και θέλει να υπηρετήσει σε άγονες περιοχές, διευρύνοντας και την έννοια της άγονης περιοχής και συνδέοντάς την με τις επανελειμμένες άγονες προσκλήσεις. Για να πάτε μια τάξη μεγέθους, ένας γιατρός που θα υπηρετήσει ένα νοσοκομείο σε μια άγονη περιοχή θα λαμβάνει το χρόνο στην άγονη Α 3.600 ευρώ επιπλέον, και αν είναι σε 6 ειδικότητες οι οποίες είναι σε πολύ μεγάλη έλλειψη, αναισθησιολόγοι, παθολόγοι, παιδίατροι κλπ, θα λαμβάνει το χρόνο 7.200 ευρώ επιπλέον του μισθού του. Συν τις διπλάσιες αμοιβές στις εφημερίες και ούτω καθεξής. Άρα, πιστέψτε με, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος των γιατρών να έχουν υψηλότερες αμοιβές, η κυβέρνηση τα μέτρα που τα δημοσιονομικά μας περιθώρια το επιτρέπουν, το κάνει. Τέλος, όλες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουμε εφαρμόσει, προχθές βγήκε η απόφασή μου για το πώς θα μπορούν οι γιατροί του ΕΣΥ να εκτελούν και ιδιωτικό έργο, στοχεύουν στο να τους επιτρέπουν και με την παροχή ιδιωτικού έργου να συμπληρώσουν έτσι περαιτέρω το εισόδημά τους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Λαμπρούλη, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τον Υπουργό με προσοχή. Τώρα, να μην πούμε σε μια ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση, γιατί έχω 3 λεπτά. Λοιπόν, το τι συμβαίνει στον καπιταλισμό και σε σχέση με τους μισθούς στην εργασία και το ποιος εκμεταλλεύεται ποιον και σε επίπεδο εργασίας αλλά και στο σύνολο των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνει, όπως λέμε εμείς, δωρεάν, γιατί ο λαός μας, ο κάθε λαός, είναι αυτός που παράγει τον πλούτο και πρέπει αυτός να το επιστρέφεται και με μισθό επαρκή για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, αλλά και σε μια σειρά από παροχές, υγεία, παιδεία, πρόνοια και πάει λέγοντας. Το κλείνω εδώ. Δείτε, μιλήσατε για τις... βάλατε πολλά ζητήματα διάφορα. Η απάντηση, μάλλον τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα στην ερώτηση. Θα τους επιστρέψετε αυτά τα χρήματα, ναι ή όχι? Επικαλέστε ποιο? Το δημοσιονομικό, τη δημοσιονομική πειθαρχία. Να πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, οι όποιες αυξήσεις, αυτές οι αυξήσεις που δόθηκαν, καταρχάς είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ήδη από τη στιγμή που δόθηκαν είχαν ήδη εξανεμιστεί από την φορολογία, τη φορολογιστία που έχετε επιβάλει στο λαό, την ακρίβεια, στην ενέργεια, στα τρόφιμα, λοιπόν, σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη ζωή και των νοσοκομειακών γιατρών. Και ήρθε στον παρόδο η μισθή των νοσοκομειακών γιατρών, όπως και των υπόλοιπων υγειονομικών, επειδή σας αρέσει, όχι μόνο δεν είναι θέμα προσωπικό, το λέτε ως κυβέρνηση και υπουργοί, να συγκρίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μισθή των νοσοκομειακών γιατρών είναι χαμηλότερη σχεδόν από όλη την Ευρώπη. Συγκριτικά και όχι με τα λεγόμενα αναπτυγμένα κράτη, αλλά με κράτη με χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα η Ρουμανία. Και μάλιστα ήταν πριν λίγο καιρό, ήταν ο ισχυρισμός πως οι αυξήσεις που δόθηκαν εφάρμοσαν τις αποφάσεις του ΣΤΕ, κάτι τέτοιο δηλαδή περίπου που είπατε και εσείς. Θέλω να επισημάνω το εξής, το ιατρικό μισθολόγιο
και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το 22 δηλαδή, αναφέρομαι για το 22, έχει την ίδια ακριβώς αρχιτεκτονική με το μισθολόγιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κρίθηκε και αυτό αντισυνταγματικό, όπως και το 2012. Τι αναφέρει η συγκεκριμένη απόφαση του ΣΤΕ, με απλά λόγια και γρήγορα. Προκύπτει ότι το κριτήριο αυτό προβάλλει, ότι το κριτήριο της επίτευξης των στόχων των αιματοβαμμένων, λέμε εμείς, πρωτογενών πλεονασμάτων που προβλέπει και το νέο σύμφωνο σταθερότητας που υπογράψατε και εσείς αλλά και τα άλλα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, άρα είναι ασύμβατο με αυξήσεις στους μισθούς που να καλύπτουν απώλειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και είναι πίσω φυσικά από τις ανάγκες και αναντίστοιχες του ιατρικού λειτουργήματος. Και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά αυτό που κάνουν είναι να καλούν τους γιατρούς και όχι μόνο να σκύβουν το κεφάλι προκειμένου να μην φτάσουν οι αποδοχές τους στο ταβάνι των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας. Δίνουν όλες οι κυβερνήσεις όπως και εσείς ακόμα λιγότερα από αυτά που υπόσχονται προεκλογικά, λόγω και των συμφώνων σταθερότητας και των μηχανισμών εποπτείας. Και σε αυτά τα πλαίσια οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες. Ακούστε τώρα. Αν μειώνονταν, για παράδειγμα, οι υπέρογγες κρατήσεις επί των μεικτών, που φτάνουν μέχρι και 45%, και αν μειωνόταν η φορολογιστία στην οποία υπόκεινται τόσο στην πηγή όσο και στη φορολογική εκαθάριση της επόμενης χρονιάς. Έτσι λοιπόν το αίτημα για διπλασιασμό των ετήσιων καθαρών αποδοχών που περιλαμβάνει τι? Την επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, επιδόματος άδειας, επιδόματος βιβλιοθήκης και της αυτοτελούς φορολόγησης των τακτικών εφημεριών, θεωρείται, δεν το είπατε, λέω εγώ, το θεωρείτε άδικο, είναι αίτημα ή αιτήματα υπερφύαλα? Εμείς λέμε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένα και δίκαια και πρέπει να ικανοποιηθούν τουλάχιστον αυτά. Και με την υλοποίηση αυτών οι καθαρές αποδοχές των παλαιότερων θα επιστρέψουν στα προμνημονίων επίπεδα. Και φυσικά μάλιστα είναι και εμπεγμός, να θυμίσουμε εδώ, να ακούγονται δηλώσεις από, όχι από εσάς, από άλλον υπουργό πριν μερικούς μήνες, να δηλώνει πως ναι μεν οι μισθοί των υγειονομικών το δημοσίου είναι πολύ χαμηλή, όμως φτάσαμε και στο σημείο να ακούμε και αυτό, γιατί και εγώ νοσοκομιακός είμαι. Λοιπόν, ότι αποκτούν εμπειρία οι γιατροί, κάνοντας λόγο προφανώς για τους ειδικευόμενους επιμελητές Β, τις χαμηλότερες δηλαδή βαθμίδες. Και παράλληλα να βγαίνει τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραπλανώντας με ψέματα την κοινή γνώμη, δίνοντας τα νούμερα των μεικτών μισθών ως τους πραγματικούς μισθούς που μπαίνουν στην τσέπη δηλαδή των γιατρών. Ενώ το κορύφωσε πλέον, ο Πρωθυπουργός θριαμβολογούσε για την εξαγγελία αύξηση της εφημεριακής αποζημίωσης, που στην ουσία τι σήμαινε? 1 ευρώ την ώρα, από 4 ευρώ στα 5 ευρώ για τη μεγάλη πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Εμείς λέμε και το απαιτούμε δηλαδή, όπως το διεκδικούν και οι ίδιοι οι νοσοκομειακοί γιατροί, ότι θα πρέπει να τους καταβληθεί. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης πως το επίδομα αυτό δεν αφορά τα ειδικά μισθολόγια, γιατί αυτά τα μισθολόγια λαμβάνουν άλλα επιδόματα, για παράδειγμα νοσοκομειακό επίδομα, είναι ένας ισχυρισμός έολος και αλακάρδια. Γιατί την ίδια ώρα που αρνείστε αυτά τα επιδόματα στους νοσοκομειακούς γιατρούς, πριν από λίγο καιρό η κυβέρνηση επανέφερε το επίδομα βιβλιοθήκης στους πανεπιστημιακούς. Καλά έκανε. Δεν αντιλέγουμε. Που και αυτοί ανήκουν σε ειδικό μισθολόγιο. Αλλά όχι όμως στους νοσοκομειακούς γιατρούς. Και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε. Επειδή προκύπτουν ζητήματα, και εδώ χρειάζεται και η παρέμβαση δική σας, κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, η παρέμβασή σας δηλαδή προς το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο τι κάνει, εξακολουθεί να αυθαιρετεί. Γιατί αρνείται να συμπεριλαμβάνονται τα ποσά των αναδρομικών, όπως αυτά που είχαν δοθεί τέλος του 18 για τον υπολογισμό της σύνταξης. Και δεν δέχεται και συνάντηση στο Υπουργείο. Απαξιώνει δηλαδή τους νοσοκομειακούς γιατρούς, κατ' επέκταση τους συνταξιούχους. Κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε. Αυτό που αναδεικνύεται και μέσω από την ερώτηση, εγώ θα περιμένω να ακούσω τον Υπουργό στα συγκεκριμένα ζητήματα, έστω που τίθεται στην ερώτηση, να πάρει θέση, να απαντήσει τι θα κάνει, τι θα δρομολογήσει από αυτά τουλάχιστον που βάζουμε εδώ, αυτά τα ελάχιστα. Τι βγαίνει ως συμπέρασμα και το καταθέτουμε, είναι ότι
Αναδεικνύονται πως οι διαδικασίες του κράτους όταν είναι να γίνουν περικοπές ή να περικόψει, αν θέλετε, δικαιώματα στο σύνολο του λαού, των εργαζομένων, λειτουργεί τάχιστα. Όταν όμως είναι να αποδώσει στο λαό αυτά που του ανήκουν, εφευρίσκει και νομικά κολλήματα και κολλήσει η εργή, προκειμένου να μην αποκατασταθεί η ζημιά που έχει προκαλέσει εν προκειμένου, για παράδειγμα, με τις αντισυνταγματικές διατάξεις και αφορά βέβαια τη μισθοδοσία των γιατρών του Δημοσίου. Συνεπώς, η μη μισθοδοσία των γιατρών του Δημοσίου, μικρότερη από αυτού του 12, οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς, τα κυβερνητικά μέτρα που επιδεινώνουν αντί να βελτιώνουν τους όρους ζωής, κύριε Υπουργέ, και δουλειάς βέβαια των γιατρών, τις επιστημονικές και κοινωνικές τους ανάγκες, είναι τουλάχιστον υποκριτικό να ισχυρίζεστε ως κυβέρνηση ότι ψάχνετε παράλληλα γιατρούς και δεν βρίσκετε. Μα όταν κάνετε όλα αυτά, έχουμε πάει... μπορεί η επιλογή της δουλειάς των γιατρών στις δημόσιες μονάδες υγείας να είναι η πρώτη επιλογή τους? Όχι βέβαια. Θα είναι η τελευταία τους επιλογή. Ευχαριστώ. Ωραία, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεωργιάδη, έχετε τα επόμενα 3 λεπτά. Θα παρακαλέσω να απαντήσετε. Καταρχάς, δεν ζήτησα να κάνουμε ιδεολογική αντιπαράθεση. Έκανα μία διαπίστωση για το πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός. Ναι, έτσι, ισχύει 100%. Ο καπιταλισμός... Άμα την αρχίσετε τώρα την ιδεολογική αντιπαράθεση, νομίζω... Τελεία. Άνταμ Σμιθ δεν έχει αλλάξει τίποτα και ο Μάρξ στο κεφάλαιο αναλύει κανονικά τον μηχανισμό του και προχωρά παράλληλα στο επόμενο βήμα που δεν ανέφερα, που είναι η καταστροφή κεφαλαίου μέσα στο Μάρξ. Διαβάστε και λίγο Μάρξ να το δείτε. Αν μου λέτε δεν ισχύει. Επαναλαμβάνω. Είστε κομμουνιστής, εγώ καπιταλιστής. Το κάθε σύστημα έχει τη λογική του και τον τρόπο που λειτουργεί. Στο δικό μας σύστημα έτσι αξιολογείται η αξία ενός εκάστου αγαθού. Τελεία. Πάμε τώρα. Στο προκείμενο τα πάντα είναι πάρα πολύ απλά. Εσείς μπορεί να νομίζετε ότι το κράτος έχει άπειρες δυνατότητες και ότι υπάρχουν κάπου κρυμμένα λεφτά για να δίνουμε. Κρυμμένα λεφτά για να δίνουμε δεν υπάρχουν. Επίσης είπατε για το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το Σύμφωνο Σταθερότητας ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Αλλά και για να μην αρχίσετε τώρα, γι' αυτό λέμε να βγείτε από την Ευρώπη, τη ληστρική και την υπεραλιστική και τα άλλα που λέτε, θα πω ότι και έξω από την Ευρώπη και να μην έχει σύμφωνο σταθερότητας, πάλι όλα αυτά ισχύουν. Γιατί ισχύουν από τις αγορές, οι οποίες παρακολουθούν όλα τα κράτη της γης, ασχέτως κυβερνήσεως και τι σύστημα έχει το καθένα. Θυμίζω ότι στο πολιτικό μας σύστημα ζήσαμε ένα προηγούμενο πρωθυπουργό που έλεγε ότι έχει κάποια νταούλια για να χειρίζεται τις αγορές όπως θέλει και απαιτεί ότι δεν είχε κανένα νταούλι, γιατί τέτοιο νταούλι δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, οι αγορές παρακολουθούν όλα τα κράτη και ειδικά εμάς λόγω του μεγάλου μας χρέους, και αν μια οποιαδήποτε κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα χωρίς αυτές να μπορούν πραγματικά να πληρώνονται από τα δικά μας λεφτά, σε χρόνο ντέτε θα έχουμε επιστρέψει το 2010. Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να θέσει ξανά σε κίνδυνο τον ελληνικό λαό. Άρα όλες οι αποφάσεις μας θα έχουν ως βασικό κριτήριο την σύνεση της οικονομικής διαχείρισης. Γι' αυτό και οι υποσχέσεις μας θα είναι λελογισμένες μέχρι εκεί που φτάνει η τσέπη μας και ποτέ περισσότερο. Στην προκειμένη περίπτωση, ειδικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αυξήσει τις δαπάνες σε σχέση με το 2019, τη χρονιά που παραλάβαμε την εξουσία, κατά πολλά δισεκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Όσον αφορά τη λειτουργία και τους προπολογισμούς των δημοσίων νοσοκομείων, όσον αφορά τους μισθούς και τις ευμερίες των γιατρών του ΕΣΥ, όσον αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη και ούτω καθεξής. Όλοι οι προπολογισμοί είναι αυξημένοι στο σύνολό τους κατά πολλά δισεκατομμύρια. Τώρα εσείς μου λέτε ότι θέλετε περισσότερα δισεκατομμύρια. Δεν τόνω. Κι εγώ αν το ήθελα. Δεν σας το κρύβω. Όλοι μας έχουμε διάφορες επιθυμίες στη ζωή. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και εγώ όταν ήμουν μικρός ήθελα να έχω γεννηθεί διαφορετικά. Ψηλότερος και ομορφότερος. Δεν έγινε. Πάμε τώρα. Δεν έχει σημασία το τι θέλει ο καθένας μας. Σημασία έχει τι δύναται να συμβεί. Άλλο η επιθυμία, άλλο η πραγματικότητα. Σας διαβεβαιώ. Η κυβέρνηση για το ΕΣΥ έχει εξαντλήσει όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια του κράτους
χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη επιβίωση του ελληνικού λαού. Επαναλαμβάνω, ο κυριότερος λόγος που τρέχουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επιτρέπουμε το ιδιωτικό έργο στους γιατρούς του ΕΣΥ είναι ο εξής. Αντιλαμβανόμενοι και αναγνωρίζοντας ότι η διαφορά αμοιβών με το ιδιωτικό τομέα ή με τις βόρειες χώρες της Ευρώπης είναι πλέον πάρα πολύ μεγάλη, και αντιλαμβανόμενοι επίσης ότι το κράτος δεν έχει τα αναγκαία χρήματα για να μπορεί να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ή τις βόρειες χώρες σε επίπεδο μισθών, για να έχετε μια τάξη μεγέθους, ένας αναισθησιολόγος στον ιδιωτικό τομέα σήμερα στην Ελλάδα βγάζει 12 με 15 χιλιάρικα το μήνα. 12 με 15 χιλιάρικα μισθό να δώσουμε στους γιατρούς του ΕΣΥ η ελληνική δημοκρατία δεν έχει, ό,τι και να νομίζετε. Άρα λοιπόν, επειδή αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε επίπεδο μισθών, κάνουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πιστεύουμε ότι θα καλύψουν σε ένα βαθμό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα και θα κάνουν περισσότερους γιατρούς να έρθουν εσύ. Ευχαριστώ πολύ.